Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας, το εβδομαδιαίο ραντεβού με την ενημέρωση και είναι καλοκαίρι. Η ενημέρωση δεν μπορεί παρά να ασχολείται με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που κατακλείζουν όλη τη χώρα μετά από την δύσκολη εποχή όπου όλα τάσκιαζε ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός δεν έφυγε, παραμένει εδώ να μας απασχολεί, να απασχολεί τις συζητήσεις ευλόγως, να εγείρει ακόμα αντιδράσεις, διαφωνίες, αλλά δεν επηρεάζει πια με τον τρόπο που επηρέαζε σε κάθε περίπτωση τα καλλιτεχνικά δρόμενα του καλοκαιριού και του χειμώνα φυσικά. Είναι καλοκαίρι, είναι Κοσμόπολης και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή επί της ουσίας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, Άλκη Ζωπόγλου. Χαίρετε κύριε Ζωπόγλου. Γεια σας. Κύριε Ζωπόγλου, αναλάβετε την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του φεστιβάλ στη χειρότερη δυνατή συγκυρία. Η πρώτη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη χρονιά με τον κορονοϊό, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν το 2020. Δεν θέλω κανείς να θυμάται εκείνο το καλοκαίρι, βεβαίως. Είχατε και καλές αναμνήσεις παρόλα αυτά. Πέρυσι ήταν καλύτερα και φέτος πια είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ήταν δύο πολύ δύσκολες χρονιές που δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο και έπρεπε κάθε φορά να αναπροσαρμόζουμε τα σχέδια μας σύμφωνα με τις ανάγκες που υπήρχαν. Από την άλλη πλευρά, πάντοτε είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και θέλω να τονίζω ότι κάθε κατάσταση δημιουργεί διαφορετικές ευκαιρίες. Για το Κοσμόπολης η μεγάλη ευκαιρία ήταν ότι τα φεστιβάλ κατά την περίοδο του κορονοϊού ήταν πάρα πολύ λίγα. Οι πολιτιστικές δράσεις, όσοι τόλμησαν να βγουν μπροστά, ουσιαστικά βγήκαν κερδισμένοι γιατί τόνισαν την παρουσία τους στον χάρτη, στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας μας. Έτσι, εμείς λοιπόν κατορθώσαμε σε αυτό το διάστημα που δεν υπήρχαν αρκετές διοργανώσεις στον χώρο, να υπάρχει αυτό που γίνεται τώρα, αυτός ο πλουραλισμός, αυτή η τρέλα με τόσα πολλά πράγματα, να τονίσουμε την παρουσία μας και να πετύχουμε αυτό που είχαμε σαν στόχο από την αρχή, δηλαδή να έχουμε μια χαρακτηριστική εξωστρέφεια σαν φεστιβάλ. Θεωρώ ότι μας βοήθησαν αυτές οι δύο χρονιές πολύ προς αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε στην διοργάνωση, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολύ λιγότερα πράγματα από όσα είχαμε προγραμματίσει, όμως μας δόθηκε πάλι και η ευκαιρία να προτείνουμε καινούργιες δράσεις, καινούργιες δραστηριότητες τον κόσμο της πόλης, του Δήμου και πραγματικά νομίζουμε ότι ο κόσμος πήρε το χρόνο του να αφομοιώσει αυτές τις καινούργιες δράσεις και τώρα πια να είμαστε τον τρίτο χρόνο υλοποίησης και να έχουν αποκτήσει τη δική τους οντότητα. Τώρα που τα ξαναλέμε κύριε Ζωπόγλου, δεν θα ξεχάσω ότι γύρω στον πρώτο χρόνο σε κάθε φράση κατέληγε με τον όρο υγειονομικά πρωτόκολλα και ότι παρά το γεγονός ότι την πρώτη χρονιά δώσατε πολύ μεγάλη βαρύτητα πώς θα μπορούσε αλλιώς να γίνει στην υγειονομική ασφάλεια. Δεν είχαν βγει ακόμη και τα εμβόλια τότε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι είχατε δώσει τέτοια βαρύτητα, δεν θα ξεχάσω μία συμπολίτησα η οποία με βρήκε στον δρόμο και μου είπε: μα κύριε Σπιτσίρη, είναι δυνατόν να γίνουν εκδηλώσεις στο πάρκο Φαλήρου, στο πλαίσιο του Κοσμόπολης? Της εξήγησα, δεν καλών προθέσεων, ήταν και η παρέμβασή της αυτή. Της εξήγησα ότι δεν είναι κακό, ότι θα κάθονται με αποστάσεις και όλα αυτά και ότι μπορεί να συμβεί. Το αποδέχθηκε, γιατί είπαμε ότι από την αρχή ήταν καλών προθέσεων η παρέμβαση. Αλλά τώρα γίνεται να διοργανώνεις φεστιβάλ και να έχεις το νου συνέχεια στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ασύμβατο. Δηλαδή, ειδικά οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές, το καλοκαίρι, διαπνέονται από ένα αίσθημα χαλαρότητας, χαράς, ξεγνιασιάς, με την καλή την έννοια. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια με το υγειονομικό πρωτόκολλο, Είναι πρόβλημα. Είναι ασύμβατο. Ακριβώς. Δεν ταιριάζει. Είχε απόλυτο δίκιο και η κυρία που. Βεβαίως είχε δίκιο. Τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ευγενικά το έκανε και με πολύ καλή πρόθεση. Για όλους μας ήταν κάτι ασυνήθιστο.
Και εντάξει, υπάρχει και η άποψη και υπήρξε και η άποψη και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από μένα προσωπικά ότι εκείνη την περίοδο δεν έπρεπε να κλειδώσουμε τα πράγματα και ότι έπρεπε να δείξουμε λίγο θάρρος παραπάνω έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια και μια όμορφη διάθεση στον κόσμο γιατί ξέρετε ότι αν με τέτοια προβλήματα γίνουμε πιο εσωστρεφείς και κλειστούμε πολύ περισσότερο στον εαυτό μας, στα σπίτια μας, στα δωμάτια μας κτλ., δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα και στην ψυχολογία. Άρα λοιπόν, το ότι φτιάχναμε κάποια βιντεάκια με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, τα οποία γίνανε viral, το ότι κάναμε κάποιες εκδηλώσεις που μπορούσαν έστω κάποιοι άνθρωποι να βγουν με κάποιο τρόπο από το σπίτι τους και να τις παρακολουθήσουν, νομίζω ότι λειτουργήσε θετικά και για την ψυχολογία όσων πήραν αυτό το κουράγιο. Και για το φεστιβάλ. Ναι, και για το φεστιβάλ. Και πάμε τώρα στο σήμερα, 2022. Επιτέλους απελευθερωμένοι από τον μπαμπούλα του κορονοϊού. Τι ξεκινήσαμε να βλέπουμε, τι θα δούμε, τι ακολουθεί. Λοιπόν, το φεστιβάλ για φέτος, σαν οντότητα, έχει προγραμματισμένες περίπου 30 εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Θα φιλοξενήσουμε 43 μουσικά σχήματα σε περισσότερες από 25 μουσικές σκηνές. Αυτή είναι έτσι μια γενική προσέγγιση του γεγονότος και επίσης θα τρέχουμε πάνω από 30-40 παράλληλα events. Όλα αυτά σας τα λέω χωρίς να προσθέσουμε το Cosmopolis Blue για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε μια ξεχωριστή μνήμα στην συνέχεια. Άρα λοιπόν γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλο όγκο. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα τετραήμερο το οποίο ήταν αφιερωμένο στο πολύ δημοφιλές όργανο γενικά σε όλο τον πλανήτη, την κιθάρα. Ήρθαν άνθρωποι βιρτουόζοι σε αυτό το όργανο και δώσαν και σεμινάρια στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν σχέση με το μουσικό όργανο. Αυτό λίγο πιο κοντινή σχέση θα μπορούσα να πω. Και επίσης δόθηκαν και συναυλίες πάνω στο φάρο της Παναγίας για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με δεδομένο ότι πάντοτε είχαμε να κάνουμε και με το κυνήγι του καιρού το οποίο την τελευταία μέρα δεν μας έκανε τελικά τα χατήρια. Καλά, από τον καιρό δεν γλιτώνει. Την πανδημία γλιτώνει, από τον καιρό δεν. Ακριβώς. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν μπορέσαμε να ακούσουμε τη συναυλία του Rob Chapman που είναι ένας πολύ διάσημος YouTuber και καλλιτέχνης, παίζει κιθάρα με πολύ ωραίο τρόπο, έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ήταν εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες για τα σεμινάρια και έπαιξε με τους άλλους καλλιτέχνες. Είχαν μια έτσι, συνδιαλλαγή μουσική πάνω στο πατάρι, οπότε ο κόσμος λίγο πολύ τον χάρηκε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να τον φέρουμε και πάλι να συμμετέχει. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο project ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Για μας ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση γιατί είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε γύρω στα 40-50 άτομα κάθε φορά όταν πραγματοποιούνταν τα σεμινάρια στην κιθάρα στην Μεγάλη Λέσχη, η οποία έχει γεμίσει με διαφορετικά είδη κιθάρας από διαφορετικούς κατασκευαστές. Πήραν μέρος και διάφοροι κατασκευαστές που προτείνανε το δικό τους τρόπο κατασκευής και Έλληνες κυρίως. Οπότε δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, πολύ όμορφο κλίμα και πιστεύουμε να έχουμε δυνατότητα να το επαναλάβουμε. Τώρα, αυτό πέρασε. Ξεκινάμε την κανονική ροή του φεστιβάλ. Σήμερα είναι Πέμπτη και παίζουν στις μουσικές σκηνές στο Ζυγός, στον Αμυδαλαιώνα και στην Παναγία, στην παλιά μουσική, έχουμε το Cosmo Home, το οποίο συνεχίζει εκεί κανονικά και περιμένει τον κόσμο να το αγκαλιάσει. Μικρές συναυλίες από αξιόλογους καλλιτέχνες στις γειτονιές της Παναγίας, αλλά από φέτος και στα χωριά του Δήμου Καβάλας. Αυτή είναι η διαφορά της φυσικής διοργάνωσης. Ακριβώς. Η διαφορά, ότι πάει και στα χωριά πια. Ακριβώς. Η διαφορά του Home είναι ότι φέτος έκανε μια πολύ επιτυχημένη διαδρομή τα δύο προηγούμενα χρόνια και φέτος αρχίζουμε και υλοποιούμε όλο μας το όραμα σχετικά σιγά σιγά με το Home. Το Home είναι ένα κομμάτι του φεστιβάλ το οποίο θα διαχέεται στις γειτονιές, στους δρόμους της πόλης αλλά και στις όμορφες πλατείες και στις γειτονιές των χωριών του Δήμου Καβάλας. Άρα λοιπόν κάνουμε το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του φεστιβάλ το οποίο θα αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και εύχομαι να συνεχίσει και στο μέλλον. Άρα λοιπόν τις Πέμπτες, έχουμε 4 Πέμπτες, 2 τον Ιούλιο και 2 τον Αύγουστο, σήμερα είναι η πρώτη, θα τρέξει το φεστιβάλ στην Παναγία και στις γειτονιές και στις πλατείες των χωριών του Δήμου Καβάλας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
επίσης από φέτος, μιας που μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα να ανοίξουμε λίγο παραπάνω το φεστιβάλ, εγκαινιάσαμε έναν καινούριο κύκλο που είναι οι συναυλίες του Κάστρου. Και αυτό έγινε γιατί είναι ένας χώρος πάρα πολύ δύσκολος στην πρόσβαση, τόσο για τους ανθρώπους που ανεβαίνουν πάνω, όσο και για αυτούς που εξοπλίζουν τον χώρο, δηλαδή φώτα, ήχος. Αυτός ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια κάτι εκεί. Φέτος κατορθώσαμε τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε να κάνουμε μια ειδική συμφωνία και θα υπάρχει ένας μόνιμος εξοπλισμός. Τώρα με το Cosmopolis Blue που σας έλεγα, επίσης δίνεται η δυνατότητα να αγοράσουμε πράγματα και αυτά θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα είναι ένας μόνιμος εξοπλισμός εκεί. Οπότε λοιπόν θα συνεχιστεί αυτό το κομμάτι. Θα φιλοξενήσουμε 6 συναυλίες, 7 μάλλον, συγγνώμη. Η μία ήδη έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Και θα έχουν να κάνουν με το ελληνικό ρεπερτόριο. Στο Κάστρο λοιπόν, στην Παναγία. Επίσης. Πείτε μας ποια σχήματα θα περάσουν. Είναι ο Χατζής, ο Κώστας Χατζής. Είναι η active member. Είναι ο Τόνης Φίνος, που είναι την επόμενη Τρίτη. Είναι ο Σταμάτης Καραουνάκης. Είναι ο Πορτοκάλογλου. Και μία συναυλία που ακυρώθηκε εξαιτίας του κορονοϊού, εξαιτίας του ότι ένα μέλος της ορχήστρας είχε κορονοϊό, είναι η συναυλία με τον Τζουγανάκη, αυτόν τον πολύ διάσημο και διάσημο βιρτουόζο από την Κρήτη, που θα μας παίξει κριτική μουσική. Αυτά τα 6 live είναι που έχουν προγραμματιστεί Τρίτες στο Κάστρο της Παναγίας. Τις Πέμπτες λοιπόν έχουμε το Cosmo Home, τις Τρίτες έχουμε το Κάστρο και από εδώ και πέρα έχουμε το τετραήμερο 28 με 31 Ιουλίου, το οποίο προσομοιάζει με αυτό το οποίο ξέραμε όλοι μας σαν Cosmopolis. Ως Cosmopolis. Μπράβο. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει 4 μέρες. Θα είναι όλη η οδός Θεοδόρου Πουλίδου στην Παναγία και η πλατεία του Μεχμέτ Αλή θα είναι γεμάτη από events τα οποία θα πραγματοποιούνται. Ξεκινώντας από κάτω χαμηλά στην διασταύρωση Γραβιάς και Πουλίδου θα υπάρχουν μουσικοί ή DJs οι οποίοι θα υποδέχονται τον κόσμο και θα παίζουν μουσική του δρόμου δηλαδή. Στη συνέχεια μετά τις ταβέρνες και τα καφέ που υπάρχουν, ξεκινώντας από τη διασταύρωση Πουλίδου με Μεχμέτ Αλή, θα βλέπουμε τα περίπτερα τα οποία θα είναι αφιερωμένες στις χώρες και σε κάποιους συλλόγους που έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δουλειά τους, όπως είναι ο Σύλλογος της Παναγίας, Πνοή κτλ. Στις χώρες αυτές, στα περίπτερα αυτά που θα προβάλλουμε τις χώρες και οι χώρες μας είναι 8 φέτος, θα δίνουμε αναμνηστικά δωράκια και θα υπάρχει μια ενημέρωση για τις χώρες που φιλοξενούμε. Αμέσως παραπάνω στην πλατεία Μεχμέτ Αλή θα έχουμε στημένα 2 stages τα οποία θα φιλοξενήσουν μουσικές. Στο πρώτο που είναι ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή και βλέπει προς την πόλη, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τα μουσικά σχήματα από την Μογγολία με αυτό το ιδιόμορφο, με αυτόν τον ιδιόμορφο τρόπο τραγουδιού όπου ουσιαστικά περιλαμβάνει πάρα πολλούς λαρυγγισμούς και έχουν τη δυνατότητα να τραγουδάν αναπνέοντας ταυτόχρονα ενώ τραγουδούνε. Της Μογγολίας λοιπόν, της Ουγγαρίας, από την Μόνικα Λακάτος που είναι η πιο αξιόλογη τζίψη φωνή της Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή, από τους Ντι Γκάζνε που είναι από το Ισραήλ και θα μας παίξουν μουσικές των Κλέτσμερ και είναι οι μουσικές των Ισραηλινών, των Εβραίων που ζούσαν στην Κεντρική Ευρώπη και επίσης, να δω τι ξεχνάω, ακόμη μία ομάδα η οποία θα είναι από το Μπενίν, από τη χώρα της Αφρικής. Είναι μια καινούργια χώρα που έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια, ονομάζεται Μπενίν και έχουν ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ηχόχρωμα. Στην πίσω πλευρά, στο θεατράκι που ξέρουμε όλοι, θα φιλοξενήσουμε πολύ δυνατές ομάδες με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν πανευρωπαϊκή, ίσως και παγκόσμια καριέρα. Θα φέρουμε 2 μπάντες οι οποίες θα μας παίξουν ρέγγε, η Ντανακίλη που θα μας παίξουν τη γαλλική σχολή, θα εκπροσωπήσουν τη γαλλική σχολή της ρέγγε και ο Κλίντον Φιρόν, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την τζαμαϊκανή σχολή του ρέγγε. Επίσης θα φιλοξενήσουμε μια υπέροχη μπάντα, tribute band, είναι αυτές οι μπάντες που είναι αφιερωμένες σε μεγάλα σχήματα και αυτή είναι αφιερωμένη στη μουσική των Beatles. Πρόκειται για την μπάντα The Best Beat, η οποία έχει πάρει βραβεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις μουσικές των Beatles. Και επειδή όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις μουσικές,
Πιστεύω ότι θα, πραγματικά θα γεμίσει το θεατράκι από ανθρώπους που θέλουν να τις ξανακούσουν. Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Και θα κλείσουμε εκεί την σκηνή, τη μουσική σκηνή εκεί, με τους Ντουμπιόζα Κολεκτίβ που έρχονται από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και είναι μια τρομερά δυναμική μπάντα που πλέον έχει παγκόσμια καριέρα. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο Blue Cosmopolis. Ευχαριστώ. Την καινοτομία της φετινής διοργάνωσης. Το Blue Cosmopolis, λοιπόν, είναι ένα όνειρο το οποίο έχει μείνει και αυτό στατικό, επειδή δεν είχαμε δυνατότητα να υλοποιήσουμε δράσεις στο δρόμο. Έχει πάρα πολλές δράσεις, παράλληλες δράσεις, οι οποίες θα τρέχουν κυρίως το παράλληλο μέτωπο τόσο της πόλης, αλλά και περιοχών του Δήμου Καβάλας, οι οποίες έχουν σχέση με τη θάλασσα. Θα συνοδεύεται από θαλασσινές συναυλίες, τόσο εν πλώ όσο και στο παράλληλο μέτωπο. Θα υπάρχουν υπαίθριες... Όταν λέτε εν πλώ, τι θα γίνει? Κάποιοι μουσικοί θα μπαίνουν μέσα σε ένα καραβάκι, το οποίο καραβάκι είναι ένα καΐκι, ας πούμε. Θα βγαίνει μαζί με τον κόσμο, 20 ανθρώπους, περίπου 25, μια βόλτα λίγο πιο έξω το λιμάνι, και αυτό το μισάωρο, έχουμε να ξαναεπιστρέψει, οι άνθρωποι που θα είναι εκεί θα μπορούν να ακούνε μουσική μέσα στο καράβι και να γυρνάνε πίσω κτλ. Εντελώς πριβέ δηλαδή. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι του. Έχει και άλλα κομμάτια, όπως είναι αυτές οι θαλασσινές γεύσεις, η γευσογνωσία δηλαδή, γευσογνωσία, η οποία θα γίνεται στο παράλληλο μέτωπο. Εκεί θα έχουμε επιδείξεις από διάσημους σεφ, οι οποίοι θα παρουσιάζουν γεύσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ένα δεκαήμερο, λοιπόν, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, θα δημιουργηθεί μια έκθεση φανζίν. Τα φανζίν είναι περιοδικά που δημιουργούν από ανθρώπους που αγαπούν αυτή την τέχνη του περιοδικού. Και αυτά τα περιοδικά που θα δημιουργούνται από όσους συμμετέχουν σε αυτά τα εργαστήρια θα έχουν σχέση πάντα με τη θάλασσα. Επίσης, θα έχουμε συμμετοχικά εργαστήρια αστικής εικαστικής παρέμβασης, όπου μια ομάδα θα αναλάβει να καθοδηγεί ανθρώπους που θα κάνουν μικρές εικαστικές παρεμβάσεις πάντοτε στο παράλληλο μέτωπο της πόλης. Και επίσης θα έχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και παραμύθια από τους παραμυθάδες μέσα σε καΐκια. Θα δημιουργηθεί μια τέτοια αίσθηση χαράς και ξεγνιασάς μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Και ένα κάτι τελευταίο που δεν θέλω να παραλείψω είναι η φωτογραφική έκθεση του Στράτου Καραφάτη, η οποία θα γίνει στο Τελωνείο, στο χώρο του Τελωνείου, μέσα εκεί που αποθηκεύονται τα αυτοκίνητα. Μας παραχώρησαν με πολύ μεγάλη διάθεση συνεργασίας τον χώρο για να κάνουμε να παραπατοποιήσουμε αυτή την αξιόλογη έκθεση εκεί, και πραγματικά χαιρόμαστε για τη συνεργασία. Είναι από τις λίγες φορές που ανοίγει αυτός ο χώρος για να φιλοξενήσει κάτι αξιόλογο. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Άλλη Κυψοπόγλου, μιλώντας για τι άλλο, για το φεστιβάλ, τους φετινούς στόχους και τις επιδιώξεις των ανθρώπων που διοργανώνουν το φεστιβάλ Κοσμόπολης. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το Blue Cosmopolis, κύριε Ζωπόγλου. Πού ακριβώς θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις? Λοιπόν, καταρχήν θα υπάρχει μία μόνιμη επίδειξη κεραμικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο της Παναγίας στο Φάρο. Και αυτό θα τρέχει από τις 22 Ιουλίου που ξεκινάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου, για 10 ημέρες. Επίσης, σας είπα πριν για την έκθεση Αρχιπέλαγος, η οποία και αυτή θα τρέχει 10 ημέρες στο Τελωνείο του λιμανιού. Έχουμε τα Cosmoplays, τα οποία θα τρέξουν από 24 έως 29 Ιουλίου, τα συμμετοχικά εργαστήρια εικαστικής παρέμβασης, και από 23 έως 25 Ιουλίου το Cosmozine, αυτό που έχει σχέση με τα εργαστήρια Fanzine. Τώρα, στις 22 Ιουλίου θα έχουμε την έναρξη του Cosmopolis Blue, που θα γίνει στο λιμάνι της πόλης, όπου θα έχουμε θαλασσινές γεύσεις από τον Καλίδη Βασίλη, τον σεφ Καλίδη Βασίλη, και θα υπάρχει αμέσως μετά
συναυλία με live μουσική, όπως επίσης θα έχουμε και μουσικούς οι οποίοι θα πηγαίνουν με καραβάκια και θα μπορούν οι άνθρωποι που είναι εκεί να μπαίνουν, να βγαίνουν κτλ. Αυτό εδώ το κομμάτι, την πρώτη μέρα, την έναρξη, θα κλείσει με συναυλία που θα δοθεί, μεγάλη συναυλία που θα δοθεί στο θεατράκι του Μεχμέτ Αλή, πάνω στην Παναγία, από τους Social Waste. Μια πολύ αξιόλογη μπάντα, hip-hop, και θα τους βάλει στη συναυλία, θα κάνει introduction δηλαδή στη συναυλία, ο Μούντι Σάντσες, ένας πολύ αξιόλογος DJ. Τώρα, την επόμενη μέρα θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και θα πάμε στην Ακτή Καλαμίτσας. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε περίπου το ίδιο πράγμα που είχαμε στήσει και στο κέντρο της πόλης. Θα γίνουν πάλι επιδείξεις μαγειρικής. Καλούμε τον κόσμο να τις παρακολουθήσει. Όλες οι δράσεις του Cosmopolis Blue είναι δωρεάν. Και εκεί θα έχουμε live μουσική, πάλι αμέσως μετά τις επιδείξεις, και συμμετοχικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις 24 Ιουλίου το Cosmopolis Blue θα ταξιδέψει στην Νέα Καρβάλη, στο λιμανάκι της Νέας Καρβάλης. Εκεί λοιπόν θα μας φιλοξενήσουν οι άνθρωποι του λιμανιού, του μικρού αυτού λιμανιού, του πολύ γοητευτικού αυτού λιμανιού, και θα έχουμε πάλι και live μουσική, όπως επίσης πάλι παρουσίαση θαλασσινών γεύσεων. Στις 25 Ιουλίου θα πάμε στην Ιχθυόσκαλα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της πόλης όσον αφορά τη σχέση αυτής με τη θάλασσα, όπου και εκεί θα έχουμε μαγειρέματα και θαλασσινές γεύσεις από την Ουργαντζίδου Σοφία, αλλά και συναυλίες. Στις 27 Ιουλίου πάμε στα Σφαγεία, πάλι μαγειρέματα, πάλι από την Ουργαντζίδου Σοφία και live μουσική και συναυλία. Στις 28 Ιουλίου μεταφερόμαστε πλέον στην Παναγία και καταλαμβάνουμε τον χώρο δίπλα στο Μπρίκι, όπου εκεί για 4 μέρες θα πραγματοποιούνται μαγειρέματα με διαφορετικούς σεφς, οι οποίοι θα προβάλλουν πάλι αυτές τις γεύσεις. Άρα ο χώρος δίπλα στο Μπρίκι, παράλληλα με το υπόλοιπο Κοσμόπολης, θα επανδρωθεί από ανθρώπους που θα προβάλλουν την σχέση της πόλης με τη θάλασσα, αλλά στο κομμάτι της γευσιγνωσίας. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα περιέχει το φεστιβάλ τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, λοιπόν, είναι το τρίτο κομμάτι του φεστιβάλ και, αν θυμόσαστε και πέρσι, είχαμε κάνει την πάρα πολύ όμορφη αυτή διοργάνωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στολίσαμε όλη την πλατεία με υλικά οικολογικά, όπως είναι παλέτες. Διακοσμήσεις ρέλιος. Ακριβώς. Θα το κάνετε και φέτος. Θα το κάνουμε και φέτος. Έχουμε συμβληθεί ήδη στο να μετακινηθούν οι παλέτες. Είναι μαζί μας η Action Team, η οποία εργάζεται για αυτό το project, ήταν δική τους ιδέα, και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνεργασία με τα νέα αυτά παιδιά, με την ομάδα νέων από την Action Team. Εκεί λοιπόν θα στήσουμε και πάλι το κόσμο Upcycle Park με σκοπό να δημιουργήσουμε μία ζούγκλα μέσα στον αστικό ιστό. Και θα φέρουμε πάρα πολλά δέντρα. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις και θα προβάλλουμε την παράδοση που έχει ο τόπος μας στα κρασιά. Στείνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο από την Action Team. Και θα έχουμε και την προβολή projection mapping από όπως γινόταν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είναι η τρίτη έκδοση φέτος. Έχουμε το Cosmo Lights, λοιπόν, που εξαιτίας των έργων που γίνονται στην πλατεία Καπνεργάτη θα προβληθεί στο κτίριο του επιμελητηρίου. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει περίπου 25 με 30 συμμετοχές. Τις φιλτράρουμε ώστε να καταλήξουμε σε ένα επιθυμητό νούμερο που εμάς μας ικανοποιεί για να γίνει αυτή η προβολή. Κάθε βράδυ λοιπόν από τις 9:30 μέχρι τις 10 θα έχουμε αυτές τις προβολές και αμέσως μετά θα ακολουθούν συναυλίες και με τοπικούς καλλιτέχνες αλλά και με διάσημους καλλιτέχνες που μας έρχονται από μακριά, όπως είναι η Ροζάνα Μάιλαν που έρχεται από την μακρινή Κούβα και ο Θάνος Σταυρίδης με τον Angel Demirev στην κιθάρα που έρχονται από την Βουλγαρία. Μάλιστα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα του Αυγούστου και το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση του φεστιβάλ όπως το μάθαμε από πέρυσι είναι και το Κοσμοκλάσικα το οποίο θα ακολουθήσει αργότερα. Ναι, πάλι Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Το Κοσμοκλάσικα θα παίξει ουσιαστικά όλο τον Νοέμβριο. Έχουμε ήδη κάνει τις επαφές με τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν. Θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη λέσχη της πόλης, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό κτίριο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις και τις συναυλίες.
Και μόλις τελειώσουμε το καλοκαιρινό κομμάτι, θα ανακοινώσουμε και τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν σε αυτή την περίοδο, την περίοδο Cosmo Classical. Πέρσι είχαμε τη χαρά να διοργανώσουμε και αυτή την φαντασμαγωρική εκδήλωση όπου ανεβάσαμε την όπερα «Così fan tutti» του Μότσαρτ στο εκθεσιακό κέντρο στη Νέα Καρβάλη. Δυστυχώς, φέτος δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε αφήσει αυτό το όνειρο. Το κρατάμε, το όραμα, και πιστεύουμε ότι έχοντας και την αγαπητή Αλεξία Βουλγαρίδου στο πλευρό μας, θα συνεχίσουμε και... Α, η κυρία Βουλγαρίδου θα είναι και φέτος. Δεν θα είναι, γιατί δεν θα πραγματοποιηθεί, δεν θα ανεβάσουμε κάποια όπερα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαντάζομαι ότι είναι στο πλευρό μας για να συνεχίσουμε του χρόνου αυτό που ξεκινήσαμε πέρσι. Είναι δεδομένη η συμμετοχή της δηλαδή. Έτσι πιστεύουμε. Αυτό θεωρούμε. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε πάλι σε ρυθμούς Κοσμόπολης, σε ρυθμούς μουσικών εκδηλώσεων. Επιστρέψαμε. Κοσμόπολης 2022. Βλέπουμε κάποιες καινοτομίες όσον αφορά την οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ. Δηλαδή, έγινε δουλειά και στο γραφιστικό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει κάθε φορά πάρα πολύ. Έχουμε σταθεροποιήσει μία οπτική ταυτότητα. Αν δείτε και εδώ στο έντυπο που έχουμε στα χέρια μας, το λογότυπο του φεστιβάλ είναι... αυτή η γραμματοσυρά, η πολυποικιλότητα στη γραμματοσυρά που χρησιμοποιούμε, με γράμματα τα οποία και στην ιστοσελίδα μας κινούνται και ουσιαστικά δίνουν την αίσθηση ότι το φεστιβάλ είναι ένας χώρος όπου αγκαλιάζει όλες τις διαφορετικές ταυτότητες, όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς και όλοι αυτοί έρχονται και μένουν και κάθονται κάτω από τη στέγη του Κοσμόπολης Φέστιβαλ. Φέτος, λοιπόν, έχουμε μία διαφορά στην οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ. Υιοθετήσαμε την ψυχή της πόλης, θα έλεγα. Ήδη από αύριο θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Καβάλα τα δημιουργικά του Κοσμόπολης Φέστιβαλ, σε μορφή banners, αφισών, αλλά και έντυπου προγράμματος, όπως αυτό που βλέπετε, και το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στην πόλη, και θα συνοδεύσει την διοργάνωση και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έχουμε εδώ μια πολύ δυνατή συνέργεια με την καβαλιώτισσα οικαστικό Μαριανέλη Αναστασιάδου. Η φανταστική αυτή κοπέλα, νεαρή σε ηλικία, έχει κατορθώσει να φέρει στο επίκεντρο της ταυτότητας του φεστιβάλ τα χειροποίητα κολάζ, όπου συνθέτει εικόνες παλιές, οι οποίες υπάρχουν και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές για την πόλη μας. Δημιούργησε λοιπόν μια σειρά από κολάζ με τον γενικό τίτλο «Άνιμα Ούρμπις, ψυχή πόλεως», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν συνειρμικά οπτικά τοπία για το προωθητικό υλικό. Είναι δεμένα με έντονα στοιχεία τυπογραφίας και συνθέτουν μια παλέτα ζωντανών χρωμάτων τα οποία αγκαλιάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Γι' αυτό και αν θα προσέξετε, φέτος η πόλη θα γεμίσει και έχει γεμίσει ήδη με μπάντερς και πλακάτ τα οποία έχουν σαν έντονο χαρακτηριστικό το έντονο χρώμα. Και αυτό το έντυπο που έχετε στα χέρια σας και εσείς και εμείς και όπου καθένας μπορεί να πάρει πληροφορίες για όλη την ροή του φεστιβάλ από τώρα μέχρι και τέλος Αυγούστου, έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την πολυχρωμία και την ένταση ταυτόχρονα με αυτές όλες τις, με όλα αυτά τα κολάζ που έχει κάνει η Μαριανέλη Αναστασιάδου. Δεν σας άκουσα μέχρι τώρα να αναφέρετε την εθελοντική συμμετοχή νέων από διάφορες χώρες, όπως έγινε πέρυσι επιτυχημένα με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας φέτος. Δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο? Όλη αυτή η δραστηριότητα που είχαμε αναπτύξει πέρσι έχει να κάνει με την υποστήριξη που είχαμε από ευρωπαϊκά προγράμματα. Και το κομμάτι αυτών των εθελοντών που είχαν έρθει στο κεντρικό Κοσμόπολης του καλοκαιριού, αλλά ήταν και αυτοί που είχαν έρθει τον Νοέμβριο και ανεβάσαμε την όπερα «Così fan tutti» με την κυρία Βουλγαρίδου, ήταν κομμάτι αυτής της χρηματοδότησης που είχε το φεστιβάλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Φέτος, όπως σας είπα, δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Ελπίζουμε του χρόνου να κατορθώσουμε να την εξασφαλίσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό, μιας που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία τώρα, αυτό που είναι τρομερά αξιόλογο φέτος είναι ότι οι εθελοντές από την ίδια την πόλη έχουν πραγματικά τριπλασιαστεί. Δηλαδή, ενώ πέρσι είχαμε 30-40 εθελοντές ενεργούς, φέτος έχουμε πάνω από 100 εθελοντές και είναι τρομερά έτσι, παρηγορητικό πως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με πολύ μεγάλη διάθεση, έχουν τα νέα παιδιά, έρχονται με πολύ μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια δουλειά στην οποία και αυτοί θέλουν να συμμετέχουν. Και μια που μου δίνεται και η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μιλήσω και για την ομάδα που έχει συσταθεί και η οποία δουλεύει πίσω από το Κοσμόπολης. Δεν θέλω να πω ότι είμαι επικεφαλής αυτής της ομάδος, γιατί περισσότερο δουλεύουμε απολύτως συνεργατικά μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά είναι μια καταπληκτική ομάδα με νέους ανθρώπους που έχουν μπει στο τρένο αυτό που λέγεται Κοσμόπολης και δουλεύουν αγώγγιχτα για να πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ που τώρα πλέον υλοποιείται σε όλο το φάσμα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα φεστιβάλ που σε άλλες περιπτώσεις θέλει πολύ περισσότερο κόσμο για να οργανωθεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς πάντοτε πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει η αρχή και να δημιουργήσει το κίνητρο στους ανθρώπους που έχουν την διεύθυνση της πόλης και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί ένα τέτοιο φεστιβάλ που έχει τέτοιες υπέροχες δραστηριότητες και στείνεται σε τόσο δυνατές βάσεις, είναι ένα φεστιβάλ που μπορεί να συνοδεύσει την πόλη για πολλά χρόνια και να αποτελέσει σημείο προσέλκυσης ανθρώπων από όλο τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο από τις γειτονικές περιοχές και από τις γειτονικές χώρες. Κύριε Ζωπόγλου, τι σημαία θα βάζετε στο τρένο του Κοσμόπολης και σε ποια διαδρομή οδηγείτε? Θέλω να πω ότι κάθε φεστιβάλ έχει ένα πυρήνα, μια συγκεκριμένη ιδέα. Το φεστιβάλ Φιλίππων, για παράδειγμα, θεσμός δεκαετιών, στον πυρήνα του έχει τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και από εκεί και μετά και με την πολύτιμη συνεισφορά του Θοδωρή του Γκόνη, τα τελευταία χρόνια εμπλουτίστηκε και με άλλες εκδηλώσεις. Ωστόσο, ο πυρήνας ήταν και παραμένει αυτός. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του Φεστιβάλ Κοσμόπολης? Η ιδέα είναι, καταρχήν, να δώσουμε το μεγάλο βάρος. Γενικά, εγώ δεν είμαι υπέρ των πολυθεματικών φεστιβάλ. Αλλά επειδή το Κοσμόπολης είναι ένα φεστιβάλ δρόμου, δεν έχουμε μια σταθερή έδρα, θέλω να πω, πρέπει γενικώς να είμαστε ανοιχτοί σε πολλές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος προσανατολισμός του φεστιβάλ είναι η μουσική και πώς μέσα από τη μουσική θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τη μουσική ταυτότητα άλλων λαών, να γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν εμάς. Και όλοι κάτω από μια ομπρέλα, καθήμενοι σε ένα τραπέζι, να βρούμε κοινά στοιχεία με τα οποία μπορούμε να συνδεθούμε. Αυτό λοιπόν είναι το μότο του φεστιβάλ και νομίζω ότι αυτό το εξυπηρετούμε μέχρι τώρα σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που ήθελα να... Θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι λίγο περισσότερο εξωστρεφές για να υπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο στόχος. Ακριβώς. Το πόσο εξωστρεφές θα μπορέσει να γίνει ο θεσμός είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη ημέρα ή από τα πρώτα 1, 2, 3, 5 χρόνια. Πρέπει αυτή η γραμμή την οποία έχουμε χαράξει εμείς πρέπει να ακολουθηθεί και να συνεχιστεί, έτσι ώστε και οι καλλιτέχνες να νιώθουν ότι έχουν πρόσβαση σε αυτό το φεστιβάλ και μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους και να συμπεριληφθούν, αλλά και ο κόσμος να νιώσει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο αγαπάει και είναι δικό του. Θέλει χρόνια. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει χρόνια για να αφομοιωθεί. Είδατε, φέτος, ας πούμε, μπορούμε και απολαμβάνουμε με μεγαλύτερη χαρά και έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλύτερα τι είναι το κόσμο home. Και ο κόσμος στην αρχή το έβλεπε επιφυλακτικά, το δοκίμασε, πήγε, παρακολούθησε συναυλίες και έχει πάρει τη δική του δυναμική. Επίσης το Cosmo Lights, την πρώτη χρονιά θυμάμαι, ήταν σαν κάτι που ήταν ακαταλαβίστικο. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος αν θα είναι μια απλή προβολή, μια πολύ σύνθετη και με ακρίβεια προβολή. Παρ' όλα αυτά, φέτος το Cosmo Lights είναι στην τρίτη χρονιά και πέρσι από την προ-πέρσινη χρονιά είχε πολύ μεγάλη διαφορά
η προσέλκυση του κόσμου για να το παρακολουθήσει. Άρα λοιπόν φέτος πρώτο ξεκινά το φεστιβάλ με την πραγματική του δυναμική. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να δούμε τις αδυναμίες του, να τις διορθώνουμε σιγά σιγά, αλλά και ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει πώς αυτό το πράγμα θα είναι ωφέλιμο και για αυτό, με την καλή έννοια πάντοτε, ωφέλιμο και όχι με την έννοια του κέρδους, του αμυγούς. Το επιθυμητό για σας δηλαδή ποιο είναι το Φεστιβάλ Κοσμόπολης, πού να φτάσει, τι θα μπορούσε να προσελκύσει συγκροτήματα από 10 χώρες, για παράδειγμα, πώς. Μα ήδη τώρα φιλοξενούμε συγκροτήματα από πολλές χώρες. 8 είναι αυτές που θα παίξουν, ας πούμε, από τις 28 μέχρι 31 Αυγούστου. Να φιλοξενήσει και συγκροτήματα από πολλές χώρες, αλλά η ουσία είναι να γίνει ένα πεδίο ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, κουλτούρας και πολιτισμού. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά πραγματικό πεδίο και να μπορεί αυτό να μπορεί προσελκύσει. Να γίνει events μόνο με συναυλίες κεντρώμενα ή παράλληλα και με σεμιναριακού επίπεδου πράγματα όπως αυτό που έγινε με το αφιέρωμα στην κιθάρα. Όλα είναι στο παιχνίδι, αλλά θα πρέπει μέσα σε μια διοργάνωση να υπάρχει το βασικό focus, η βασική οπτική. Και η βασική οπτική στο Cosmopolis Festival είναι η μουσική και γύρω από εκεί, γύρω από τη μουσική έρχονται όλες οι υπόλοιπες τέχνες και αγκαλιάζουν τη μουσική και όλοι μαζί προχωράμε σε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση του κόσμου. Άλλωστε η μουσική είναι αυτή που δεν γνωρίζει σύνορα. Μπορεί να παιχτεί εδώ, μπορεί να παιχτεί και στη διπλανή χώρα και στην παραδιπλανή και ο κόσμος να την ακούσει και ευχάριστα να καταλάβει αυτό το μήνυμα που θέλει να του περάσει. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε τη μουσική σαν όχημα για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Συμπληρώθηκαν πια 2 χρόνια από τότε που αναλάβατε την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλου. Είπαμε ότι αυτά τα 2 χρόνια έγιναν και όλα με τεμποδίων και λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, είναι ένα ικανό δείγμα γραφής. Ποιο είναι το feedback που παίρνετε από τον κόσμο, τι σας λέει ο κόσμος? Ναι, καταρχήν να δηλώσω ότι κάναμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που έγινε, δεν ήταν μικρό. Οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ μεγάλες και κατανοώ εγώ προσωπικά απόλυτα ότι σίγουρα όταν κάνεις αλλαγές πρέπει να κάνεις διορθωτικές ενέργειες και να σκεφτείς ξανά κάποια πράγματα. Από την άλλη, επίσης κατανοώ ότι όταν εγώ έχω ένα όραμα στο μυαλό μου, αυτό το όραμα, αν δεν πραγματοποιηθεί, είναι πολύ δύσκολο στον κόσμο να το αφομοιώσει. Άρα λοιπόν χρειάζεται χρόνο. Αυτό όμως που εισέπραξα και τις προηγούμενες χρονιές, παρόλο που είχαμε αυτές όλες τις δυσκολίες με τον COVID, είναι ότι ο κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα των πραγμάτων που κάναμε, όπως τα κάναμε. Σίγουρα είχαμε λάθη, έτσι, σίγουρα είχαμε παραλήψεις. Κανείς, όποιος λέει ότι όλα είναι τα τέλεια, δεν ζει σε αυτόν τον κόσμο, ζει στη σελήνη. Ωραία τα ιδέα, τα σχήματα, αλλά ναι, μόνο σημεία αναφοράς και τίποτα περισσότερο. Εμείς όμως είμαστε εδώ να δούμε και μεταξύ μας σαν ομάδα ποια είναι τα προβλήματα και τι πρέπει να διορθώσουμε, ώστε να γίνει ακόμη καλύτερο το φεστιβάλ, αλλά και είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις τις καλοπροαίρετες των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μας πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτό τελικά δεν λειτουργήσε καλά, θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι σε έναν δρόμο και πιστεύω ότι μαζί με την βοήθεια των ανθρώπων που ζουν στην πόλη και οι οποίοι πραγματικά απέδειξαν ότι αγαπούν το Κοσμόπολις, θα φτάσουμε στο τέλος να έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό φεστιβάλ που, έρχομαι και στην ερώτησή σας, την προηγούμενη, ότι σκοπός του είναι να προσελκύσει κόσμο όχι μόνο από την πόλη, να μην γίνεται για τους κατοίκους της πόλης μόνο, αλλά να γίνεται για τον κόσμο που ζει εδώ και θα θέλει να ξοδέψει τις διακοπές του εδώ, θέλει να έρθει και παρά να αναγνωρίσει κάποια πράγματα από την πόλη. Άρα λοιπόν, στόχος είναι να προσελκύσουμε ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια και από τον υπόλοιπο κόσμο, σαν ακροατές, σαν θεατές του Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Και νομίζω ότι φέτος έγινε μια πάρα πολύ μέχρι καλή τώρα δουλειά. Αυτό έχει συμβεί, υπάρχουν κάποια δείγματα γραφής. Ξέρω πολύ καλά ότι φέτος, για παράδειγμα, έπαιξε το Φεστιβάλ Κοσμόπολης σε διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών στην Σερβία και στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι μάθαν γι' αυτό. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όπως σας είπα και πριν. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει και επιμονή και προσήλωση στο στόχο μας.
Το καλό είναι εχθρός του καλύτερου πάντα και αυτό δεν ισχύει μόνο όσον αφορά την ποιότητα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, αλλά και στην υποστήριξη που αυτό έχει. Ο Δήμος είναι σε θέση να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα αποτελεσματικά, κύριε Ζωπούλου. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορώ να πω ότι οι προθέσεις υπάρχουν από όλους, είτε είναι ο πιο μικρός υπάλληλος, είτε είναι ο δήμαρχος της πόλης. Όλοι είμαστε σε μια φάση που έχουμε την πρόθεση να υποστηρίξουμε αυτό το μοντέλο που έχει προταθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι εύκολα προσπελάσιμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε με ταχύτητα και μάλιστα με αυτή την ταχύτητα που απαιτεί μια τέτοια διοργάνωση. Και δυστυχώς αυτό μας φτάνει στο σημείο να χάνουμε πάρα πολύ ενέργεια σε πράγματα τα οποία δεν είναι της καθημερινότητάς μας και δεν είναι της πραγματικότητας μιας τέτοιας διοργάνωσης. Δηλαδή μπορεί να χάνουμε για παράδειγμα το 30-40% της φαιάς μας ουσίας και της δυναμικής και της διάθεσής μας να δουλέψουμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι και δυστυχώς το υπόλοιπο 60-70% να αναλώνεται σε πάρα πολύ γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι, εντάξει, είναι πρόβλημα για όλους. Είτε είναι μόνιμοι υπάλληλοι, είτε είναι σαν και εμένα. Το έχετε αποδειχθεί αυτό, αλήθεια. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην το αποδεχτώ για να μπορέσω να. Γιατί αν το αποδεχτώ, μετά θα γίνω μέρος του συστήματος. Δεν θέλω να το αποδεχτώ και προσπαθώ να παρακινήσω και τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου να μην το αποδεχτούν. Όχι μόνο τους στενούς συνεργάτες μου, αλλά και τους ανθρώπους που είναι υπάλληλοι απλοί και συνεργάζομαι μαζί τους για όλα τα ζητήματα στην επιχείρηση της δημοφέλειας, αλλά και ακόμη και, με τον Δήμαρχο. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο συζητάμε μονίμως. Όταν βρισκόμαστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να λυθούν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, ώστε αυτό το πράγμα να μας δίνει δυνατότητα να ξοδεύουμε το 90% της δύναμής μας σε καλλιτεχνικά ζητήματα και σε άλλα πράγματα και όχι σε ζητήματα τα οποία μας τραβάνε πίσω και μας φρενάρουν. Είναι σημαντικό και που θα έχει μυθεί ο καλλιτέχνης που θα έρθει. Και θα φάει. Υπάρχουν και αυτά. Αλήθεια. Υπάρχει φυσικά και η καλλιτεχνική σας ιδιότητα και αυτός ήταν και ο λόγος που επιλεγείτε σε αυτή τη θέση. Πόσο εύκολα συμβιβάζονται αυτά, ναι, η ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή και η ιδιότητα του καλλιτέχνη που χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει? Ναι, τώρα σε αυτό το επίπεδο είναι αλήθεια ότι ζορίζομαι πάρα πολύ. Ίσως μπορούν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια να με βοηθούν ώστε να μπορώ να κρατιέμαι στον χώρο πιο άνετα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αντλείς πάρα πολύ ενέργεια και δύναμη, την οποία θα μπορούσες να τη χρησιμοποιήσεις για να εκτονωθείς καλλιτεχνικά. Όμως, και πάλι εδώ σκέφτομαι ότι η περίοδος του κορονοϊού μας βοήθησε, διότι ήταν μία περίοδος για μένα προσωπικά, που είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να παίζω μουσική κτλ. Ήταν μία περίοδος απραγίας ουσιαστικά. Είχαν κατέβει τα ρολά. Ήσταν ευλογημένος με αυτή τη θέση, σε αυτή τη συγκυρία. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία, στο σκληρό της τουλάχιστον, πήρε να πέρασε. Αυτό λέω. Τώρα ανοίγουν και εκείνα. Ανοίγουν και οι δυνατότητες δουλειάς στο πλαίσιο του Κοσμόπολης. Άρα λοιπόν θα προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι πολύ έτσι, να ανταποκρίνομαι απόλυτα στις υποχρεώσεις μου απέναντι στο φεστιβάλ και να κρατώ και μια αξιοπρεπή στάση απέναντι στα μουσικά ζητήματα που για μένα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά γιατί αυτά είναι που με φέραν σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα. Δηλαδή με βοήθησαν να κάνω όλη αυτή την πορεία, να δω τόσα πράγματα στη ζωή μου, να ζήσω τόσους θεσμούς και οργανώσεις και να έχω μια τόσο σφαιρική εικόνα και ταυτόχρονα με βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσω τον κόσμο μέσα από τη μουσική και μέσα από αυτή την οπτική. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την αποφώνηση και της απόψινής εκπομπής. Επιστρέψαμε και από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Κύριε Ζωπόγλου, τα είπαμε όλα. Αυτό που απομένει
Είναι μια τελευταία πρόσκληση σε όλους όσοι παρακολουθούν την εκπομπή να έρθουν. Δώστε ναυτικό χάρτη. Να έρθουν πώς. Καταρχήν, όλες αυτές τις πληροφορίες για τις οποίες σήμερα συζητήσαμε μπορεί να τις βρει κάποιος στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Είναι κάτι πάρα πολύ. Είναι μια καλή λειτουργική ιστοσελίδα στα αλήθεια. Ακριβώς. Ναι. cosmopolisfestival.gr λοιπόν και μπορεί εκεί να δει όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει. Επίσης, να βρει τα εισιτήριά του και να τα αγοράσει για τις λίγες παραστάσεις που έχουν εισιτήριο. Είναι το εισιτήριο είναι 12 ευρώ. Αν κάποιος δεν το αγοράσει από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα και από το τουριστικό περίπτερο πρώην ΕΟΤ και θα θέλει να το αγοράσει στην είσοδο, θα το πληρώσει λίγο παραπάνω. Είναι ένα κίνητρο που προσπαθούμε να δίνουμε στους ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια προκράτηση. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολύ ευνοϊκά πακέτα των 4 συναυλιών που αντί να πληρώσει κάποιος 4 επί 12, 48, πληρώνει 38 ευρώ, οπότε πέφτει κάτω από τα 10 ευρώ η κάθε συναυλία. Και επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι υπάρχουν περίπου το 90% των δράσεων του Cosmopolis και του Blue Cosmopolis φυσικά, είναι δωρεάν. Να το τονίσουμε αυτό. Ο κόσμος μπορεί να κατέβει στο κέντρο της πόλης και να ζήσει πολύ ωραίες στιγμές μέσα στα πλαίσια του Cosmopolis. Αυτό που θέλουμε αυτό για το οποίο θέλουμε να παροτρύνουμε τον κόσμο είναι να σηκωθεί από τον καναπέ. Γι' αυτό και είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ένα πρόγραμμα που κάθε μία, δύο μέρες, τρεις μέρες έχει κάτι να παρουσιάσει. Άρα λοιπόν, κατεβούμε όλοι στο κέντρο να διασκεδάσουμε, να ζήσουμε ένα υπέροχο καλοκαιρινό πάρτι στην πάρα πολύ όμορφη πόλη μας. Ένα μεγάλο πάρτι λοιπόν, υπό το γενικό τίτλο Cosmopolis 2022. Κύριε Ζωμπόγλου, σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια του φεστιβάλ που έχει ήδη ξεκινήσει. Εσείς λοιπόν δεν έχετε παρά να βάλετε το κέφι, ακριβώς, τη διάθεση, την χαρά και να σπεύσετε να συμμετάσχετε σε αυτό το μεγάλο πάρτι του οποίου τη γενική ευθύνη έχει ο κύριο Ζωπόγλου. Μεγάλο πάρτι. Το μεγαλύτερο πάρτι που έχετε διοργανώσει μέχρι τώρα, φαντάζομαι. Ναι. Τόσο μεγάλο πάρτι δεν διοργανώσατε ποτέ. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε εσάς που μείνετε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.